Μεγαλώσαμε μαζί του, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, τον έχουμε αγαπήσει. Προσωπικά εμένα ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου, από τους πολύ, πολύ λατρεμένους μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε ηθοποιός κατά τύχη, θα τα δείτε όλα μέσα στο πάρα πολύ ωραίο βίντεο που ακολουθεί, το οποίο επιμελήθηκε με εξαιρετικό ταλέντο και εξαιρετική αγάπη το κορίτσι μας η Φιλιό Γιαννακοπούλου. Έχει βάλει τη σφραγίδα της στο βίντεο αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί είναι τόσο άρτιο και τόσο τέλειο όλο και περιέχει μέσα την ιστορία, τη δραματική ιστορία του ανθρώπου αυτού, που καλύτερα να το δούμε πρώτα και να το συζητήσουμε μετά. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων του 1908, 23 το Δεκέμβρη, όταν στην Περαχώρα, λίγο έξω το Λουτράκι, γεννιόταν ένας μεγάλος ηθοποιός. Ο Παντέλης Ζερβός. Ήταν γιος του τοπικού ιερέα Παπαδημήτρη, μα η τραγωδία έμελε να εκδηλωθεί από νωρίς στη ζωή του. 4 ετών έχασε τη μητέρα του και 8 τον πατέρα του. Οι συγγενείς τότε τον έκλεισαν στο τζάνι ορφανοτροφείο. Δεν άντεξε πολύ. Πιτσιρίκος ακόμη προτίμησε να δουλεύει το πρωί σε καφενείο στον Πειραιά, να πηγαίνει νυχτερινό σχολείο και το βράδυ να πουλάει λεμονάδες και πορτοκαλάδες στους διψασμένους πειραιώτες. Όταν τελείωσε το σχολείο, κατετάγει στο Βασιλικό Ναυτικό και προήχθη σε αρχαινοσοκόμου. Έλα όμως που τραγουδούσε καλά, και έτσι όταν του είπαν πως στη λυρική σκηνή αναζητούσαν νέα ταλέντα, πήρε μέρος και τα κατάφερε. Την εποχή εκείνη, ο Κάρολος Κουν ξεκίναγε δειλά-δειλά τη δραματική σχολή του. Μια μέρα, ενώ συζητούσε με τους μαθητές του, άκουσα απ' έξω ένα ηχηρό γέλιο. Βγήκε και είδε ένα ναύτη. Ήταν ο Παντελής Ζερβός. Ο Κουν το ρωτάει: «Θέλεις να παίξεις το θέατρο?» «Φυσικά», απαντάει ο Ζερβός με τη γαλανόλευκη στολή. Είναι από την τάξη του 43, μάλλον του 33, ο Παντελής Ζερβός. Από την ελληνική λαϊκή σκηνή. Από τη λαϊκή σκηνή. Από τότε. Είναι από τους πρώτους... 36. 36. Καλά, πριν άρχισε στο 33. Σπουδαία εντός. Οι σπουδές. Η θητεία. Αυτό ήταν. Έτσι γεννήθηκε ο στοργικός πατέρας, ο ακριβοδίκαιος κοινοτάρχης, ο καλοσυνάτος αστυνομικός, ο παπάς, ο βαρκάρης της μεγάλης μας οθόνης. Το Ζερβό τον απόλαυσε το κοινό της εποχής σε περισσότερες από 70 ταινίες του ελληνικού σινεμά. Όσο για τους μικρότερους, οι μεγαλύτερους ρόλους του αξέχαστοι πραγματικά. Από εκδικητικός θείος του Λιόπουλου στους Μακρικοστέους και Κοντογιώργηδες. Αυτό σου λέω. Αντί ψαλίδα και βελόνα, πάρε ένα μαχαίρι και χράτ του νάτι μου. Ετοιμόλογος παπάς στη Μανταλένα. Πέρσι ποτέ συγχώρεσε με τον αμαρτωλό. Μανταλένα. Τρέμω. Σκασμός. Εγώ διατάζω. Γραφικός βουλευτής στο Ζητείτε Ψεύτης. Το αυθόρμητο χειροκρότημά σας με συγκινεί βαθύτατα. Το χειροκρότημα αυτό αποτελεί διε με συμβόλων δεσμευτικών. Και με υποχρεώνει να αναλώσω τις δυνάμεις μου δια την εξυπηρέτηση της συμπαθούς τάξεως των εφαπλωματοποιών. Χωριά της ξάδερφος της κυράς μας της μαμής. Εμάς φορά. Τι είναι ρε πατριώτη. Δεν τις έχουν πληρωμένα τις καφέδες. Τους καφέδες ναι, το ποτήρι όμως όχι. Γιατί δηλαδή, φοβήθηκες μη στουφάμε. Ξέρω εγώ. Ρέσει το καιρό διάλογο μη σου πω κανή κουβέντα. Και αυστηρός πατέρας της Λάσκαρη στον Ατσίδα, ο Ζερβός ξεχώριζε σε κάθε του εμφάνιση. Μάλιστα, η ερμηνεία του στον Παπαφώτη στη Μανταλένα θα αποσπάσει το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1960. Δέσποτα Ήμπαρτον, αλλά μέσα στο απαταχού παρόν σου, το αλυσμονάς καμιά φορά το ασπρονίσι σου. Όμως, η προσωπική τραγωδία θα του χτυπούσε άλλη μια φορά την πόρτα το καλοκαίρι του 1956. Η γυναίκα του ήταν Σαντορινιά και μαζί έκαναν τρεις κόρες. Το καλοκαίρι του 1956 η οικογένειά του βρισκόταν στη Σαντορίνη για διακοπές. Εκείνος δεν ήταν μαζί τους, γιατί έπαιζε στην Επίδαυρο. Κάπου εδώ είναι η αρχή του δράματος, που έμελε να στιγματίσει όλη την υπόλοιπη ζωή του. Ο σεισμός του 1956 που ισοπαίδωσε το νησί έθαψε κάτω από τα ερείπια τη μικρή του κόρη την Ευδοξούλα, σε ηλικία 12 ετών. Η γυναίκα του και οι άλλες δύο κόρες πρόλαβαν και βγήκαν από το σπίτι και σώθηκαν. Το βράδυ, την ώρα που έμπαινε στο θέατρο, κάποιος συγγενής το σταμάτησε και του είπε: «Σκοτώθηκε η Ευδοξούλα».
Βγήκε στη σκηνή και έπαιξε, κάνοντας τον κόσμο να γελάσει. Όταν τελείωσε, υποκλήθηκε, το χειροκρότησαν, ξαναβγήκε στη σκηνή, υποκλήθηκε ξανά και όταν σταμάτησαν τα παλαμάκια, μπήκε στο καμαρίνι του. Εκεί σοριάστηκε λιπόθυμος. Το δράμα όμως είχε και συνέχεια. Όταν μετά από 3 χρόνια έγινε η εκταφή, διαπιστώθηκε πως το κοριτσάκι είχε θαυτεί ζωντανό. Το κατάλαβαν γιατί ο σκελετός του παιδιού δεν ήταν ανάσκελα, αλλά στο πλάι και με το στόμα ανοιχτό. Προφανώς είχε τραυματιστεί και όταν συνήλθε, προσπάθησε να πάρει ανάσες, αλλά πέθανε από ασφυξία. Ο Παντελής Ζερβός κράτησε για πάντα μέσα του αυτό το μυστικό, ακόμα και από τη γυναίκα του. Το εξομολογήθηκε λίγο πριν από το τέλος του σε κάποια συνέντευξη. Εκείνες τις τραγικές μέρες στο νησί, όποιος κουντούσαν και δεσάλευε, τον έφαβαν, είπε. Για ποιο ταξίδι νήσες να πας. Ήταν ακριβώς όπως το φανταζόμασταν. Ένας τουρκικός πατέρας, ένας πολύπλευρος καλλιτέχνης, ένας εξαιρετικός καρετερίστας και ένας ανεκτίμητος θεατρίνος που στα 73 του χρόνια, ένα παγωμένο πρωί του Γενάρη του 1982, πήρε την απόφαση να αφήσει την ενδοχώρα και να γυρίσει για πάντα στα χώματα που τον γέννησαν. Έφυγε εκεί, στην Περαχώρα, ο άνθρωπος που μας πρόσφερε απλόχερα το γέλιο με ένα απάνθρωπο μυστικό κρυμμένο στην ψυχή του. Αυτός ήταν ο Παντελής Ζερβός. Πω από παιδιά. Συγκινήσει, κάνει τα μάτια σου έτσι. Δεν είναι να συγκινηθεί. Φοβερό. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι ότι θέλω να πάρω ανάσες. Δεν την ήξερα καθόλου αυτή την ιστορία. Δεν την ήξερα καθόλου. Ήταν από τους πιο αγαπημένους μου ηθοποιούς ο Παντελής Ζερβός. Και σκέφτομαι πραγματικά πόσο ανατριχιαστικό είναι για έναν γονιό να του συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το να χάνεις το παιδί σου είναι ούτως ή άλλως κάτι το φρικιαστικό, κάτι το που δεν έχει, είναι ο πόνος αυτός δεν έχει σύγκριση. Λένε ότι ο πόνος του γονιού που χάνει το παιδί του είναι από τους πιο δυνατούς πόνους. Ανεξίτηλος. Φαντάσου τώρα να χάνεις το παιδί σου και να μαθαίνεις μετά ότι το παιδί σου δεν είχε πεθάνει. Και να μην το πεις και στη γυναίκα σου για να μην την φέρεις σε αυτή την κατάσταση. Και να πας να κάνεις την εκταφή και να... Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο πόνος του παιδιού, είναι ο τρόπος με τον οποίο έφυγε το παιδί. Δηλαδή μετά λες γιατί δεν το εξετάσαμε. Και μετά να έχεις τη φρικτή εικόνα και τη σκέψη ότι το παιδί σου προσπαθεί να αναπνεύσει και δεν μπορεί. Αυτό δηλαδή είναι αυτό είναι το σημείο που σε αποτελειώνει εκεί πέρα. Το ότι έγινε αυτός, με αυτόν τον τρόπο το παιδί έφυγε από τη ζωή. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε τρελαίνει. Μπορεί να τα χάσει εκεί. Και σε τρελαίνει ακόμα περισσότερο, Βασίλη, πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή ότι δεν το μοιράστηκε με κανέναν ούτε με τη γυναίκα του. Το κράταγε μέσα του παιδί αυτό, δηλαδή. Για να μην τρελάνει. Το χάνει τελείως. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Πήγε και έπαιξε κιόλας μετά στο θέατρο. Επίσης, πολύ ανατριχιαστικό. Ότι πάει στη δουλειά του, πάει στο θέατρο, που τον σταματάει ο συγγενής του και του λέει σκοτώθηκε η Ευδοξούλα. Ανεβαίνει, παίζει, υποκλίνεται και μπαίνει στο καμαρίνι του και λιποθυμάει. Είναι, γι' αυτό λένε καμιά φορά, λένε για μερικά επαγγέλματα ας πούμε και λένε έλα μωρέ αυτός τώρα είναι ηθοποιός, έλα μωρέ τώρα αυτός είναι τραγουδιστής και τα θεωρούμε ότι είναι της πλάκας επαγγέλματα και τα λοιπά. Και ξέρετε να είναι κάτι τέτοιες στιγμές που αυτοί οι άνθρωποι που η δουλειά τους είναι να διασκεδάζουν τους άλλους ανθρώπους μέσα πάνω σε ένα σανίδι, πάνω σε μια πίστα, οτιδήποτε. Μια από τις δυσκολίες του επαγγέλματός τους είναι ότι δεν έχουν δικαίωμα στον προσωπικό πόνο. Mm. Δεν το έχουν αυτό το δικαίωμα. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Δεν το έχουν το δικαίωμα, ξέρετε, γι' αυτό. Γιατί δεν μπορούν να πούνε εκείνη την ώρα στο θειασάρχη ή στον επιχειρηματία ότι ξέρετε, εμένα μου συνέβη ένα προσωπικό θέμα και σήμερα δεν θα έρθω να παίξω. Mm. Ή σήμερα δεν θα έρθω. Δεν γίνεται. Πρέπει ό,τι και αν σου συμβαίνει, το θάβεις εκείνη τη στιγμή, το κλειδώνεις. Ο κόσμος τελείωσε. Γιατί ο κόσμος περιμένει από σένα να κάνεις τη δουλειά σου. Και έχει συμβεί και σε πάρα πολλούς τοπιούς αυτό και σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες που ξέρω να προσπαθούν να υπερβούν τον εαυτό τους και να φέρουν τη δουλειά τους εις πέρας και μετά να ξεσπάσουν όταν σβήσουν τα φώτα. Συγκλονιστική ιστορία, δηλαδή πραγματικά ακόμα δεν έχω. Συγκλονιστική ιστορία του Παντελή Ζερβού
που σήμερα, όπως είπαμε, συμπληρώνονται και 34 χρόνια από τον θάνατό του. Και να πούμε στη Φιλιό Γιαννακοπούλου, στην αρχιστέκτριά μας, πόσα μπράβο να σου πούμε δεν ξέρω. Ειλικρινά, ήταν από τα ωραιότερα βίντεο που έχουν παίξει στην εκπομπή μας. Ήταν αριστούργημα αυτό που έκανες. Μπράβο, Φιλιό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν,